Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ πολύ, τον διοργανωτή, για τη δυνατότητα που μου δίνει να μιλήσω για τι δραστηριότητέ μα στον τομέα τη αποθήκευση και τη προνόμηση ενέργεια. Τίθεται λοιπόν το εξή ερώτημα: τι ρόλο μπορεί να παίξει η ευρωπαϊκή πολιτική στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων και μέσων μεταφορά? Η απάντηση είναι απλή και πρόκληση για το μέλλον, δίνοντα μεγαλύτερη έμφαση στα ήδη υπάρχοντα κτίρια και μέσα μεταφορά, μειώνοντας σημαντικά και μόνιμα τις εκπομπές του οξυδού του άνθρακα. Τα περισσότερα κτίρια στα οποία μένουμε κατασκευάστηκαν περιόδους όπου η ενεργειακή απόδοση δεν απασχολούσε τόσο στο βαθμό που γίνεται σήμερα. Με αποτέλεσμα να καταναλώνται μεγάλα ποσά ενέργειας σε θέρμανση, σήξη και φωτισμό. Δημιουργώντας λοιπόν νέα και αναβαθμίζοντας υπάρχοντα κτίρια όσο το δυνατό γίνεται πιο ενεργειακά αποδοτικά, μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στη μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και συγχρόνως εξασφαλίζοντας πολυτιμές πηγές ενέργειας. Η απότομη εξάντληση ορυκτών καυσίμων και οι εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου έχουν σημαντικά συγκλήματα όσον αφορά την παγκόσμια θέρμανση. Αυτή η παγκόσμια ενεργειακή κρίση και αυξανόμενες οικολογικές ανησυχίες έχουν οδηγήσει στην εντατική ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Η πρόκληση λοιπόν για τεχνολογική καινοτομία, ολοκλήρωση συστήματος και απόδοση στη χρήση είναι ουσιαστικά να βρεθεί ισορροπία μεταξύ ενέργειας, περιβάλλοντος και οικονομίας. Η μεγαλύτερη και η πιο μεταβλητή απώλεια ενέργειας στα κτίρια προέρχεται από τα παράθυρα, παρουσιάζοντας σημαντικές επιπτώσεις στην συνολική κατανάλωση ενέργειας ενός κτιρίου. Συγκεκριμένα, στα ελκυστικά και εμπορικά κτίρια, η μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας προέρχεται από αερισμό, θέρμανση και air condition, και στη συνέχεια σε φωτισμό. Είναι επομένως σημαντική η ανάπτυξη παραθύρων, κατάλληλων ενεργειακά παραθύρων για ενεργειακή και περιβαλλοντική απόδοση. Το θέλει τέτοιες λύσεις, όπως είναι τα διπλά παράθυρα ή παράθυρα με ανακλαστικές επιστρώσεις, οι οποίες όμως δεν προσαρμόζονται ανάλογα με τις εποχιακές συνθήκες. Μία υποσχόμενη λύση είναι τα θερμοχρονικά παράθυρα. Η βασική ιδέα του θερμοχρονισμού είναι ουσιαστικά η αλλαγή της αντανακλαστικότητας της υπέρυθρης ακτινοβολίας ανάλογα με τις ψυχρές και θερμές εποχές. Συγκεκριμένα, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μικρότερη από τη θερμοκρασία μετάπτωσης της θερμοχρονικής επιστρωσής, η υπέρυθρη ακτινοβολία διέρχεται μέσα στο κτίριο διατηρώντας τη θερμότητά του. Αντίστοιχα, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία μετάπτωσης της θερμοχρονικής επιστρωσής, η υπέρυθρη ακτινοβολία ανακλάται αποφέροντας την υπερθέρμανση του κτιρίου. Συνεπώς, ένα θερμοχρονικό υλικό μπορεί να δράει είτε ως ανακλαστής είτε ως απορροφητής θερμότητας. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν προβλήματα με τη διάδοσή τους. Δεν υπάρχει έλεγχος συμπεριφορά σε μεγάλη διάσταση και το κόστος είναι υψηλό. Μία άλλη λύση είναι τα ηλεκτροφωνικά παράθυρα. Ηλεκτροφωνισμός είναι το φαινόμενο κατά το οποίο το υλικό μπορεί να γίνει λιγότερο διαπερατό ανακλώντας το φως ή περισσότερο διαπερατό επιτρέποντας το φως να περάσει μέσα στο κτίριο. Ένα αποφυγόμενο πάντα βέβαια σε ηλεκτρικό πεδίο. Μία ηλεκτροφωνική διάταξη αποτελείται, είναι ουσιαστικά ένα σάντουιτς υλικό μεταξύ δύο υαλοπινάκων ή δύο πλαστικών φύλων. Μεταξύ αυτών των υλικών υπάρχει ένας ηλεκτρολίτης. Ο ηλεκτρολίτης πρέπει να είναι υψηλά βόλυμος και να έχει μεγάλη διαπερατότητα για διαπερατά απορροφητικά παράθυρα. Πώς λειτουργεί λοιπόν μια ηλεκτροφωνική διάταξη? Εφαρμόζοντας τάση, έχει σαν αποτέλεσμα την κίνηση ιόντων από τον ηλεκτρολίτη, την αποθήκη ιόντων στην ηλεκτροφωνική επίστρωση. Η ηλεκτρονική τώρα πυκνότητα που αποκτά η επίστρωση καθορίζει τον χρωματισμό της για την αλλαγή στην διαπερατότητα, στο ορατό και στο υπέρυθρο. Παρ' όλα αυτά όμως, μια
να ξεχνάμε ότι είναι ένα μέσο άνεσης. Να μεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά του και να προσαρμόζονται ανάλογα με την εποχή και την ώρα μας την ημέρα. Να κατασκευάζονται με οικονομικό και προσιτό κόστος για όλους και να έχουν διάρκεια ζωής. Η στρατηγική λοιπόν έρευνα και ανάπτυξη είναι μια λυσίδα, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει καινοτόμα τεχνολογία ανάπτυξης, χαρακτηριστικά εμπιστοσύνης, υλικά και ελεγχό ολοκληρωμένου συστήματος. Σε αυτό το σημείο θα μεταφερθώ, θα μιλήσω για τις προοπτικές της ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες είναι οι εξής. Η κάλυψη ενεργειακών αναγκών όσο το δυνατόν γίνεται με λιγότερο άνθρακα. Η βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση, η βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και η ενίσχυση ασφάλειας συνεχούς παροχής μέσω της αποθήκευσης ενέργειας. Η ηλεκτροκίνηση λοιπόν είναι μια ενδιαφέρουσα πρόκληση, όπως αναφέρθηκε από τον κύριο Αναστασάκη, και χάρηκα πάρα πολύ για τις ανακοινώσεις που κάνατε. Αναμένεται λοιπόν να φτάσει το 39% μέχρι το 2050. Είναι ένα αξιοσημείωτο μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας, της συνολική κατανάλωση ενέργειας. Σήμερα λοιπόν η ηλεκτροκίνηση τι είναι? Είναι ανάγκη, μόδα ή marketing? Όλα ξεκίνησαν από την ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος και την αντικατάσταση του κινητήρου εσωτερικής καύσης. Δεκαετίες τώρα έχουν προταθεί λύσεις για την καταπολέμηση της ρήπανσης. Το φαινόμενο όμως του θερμοκηπίου έρχεται ουσιαστικά να επιταχύνει τις εξελίξεις. Το αυτοκίνητο πρέπει να γίνει πιο καθαρό. Τι καλύτερο λοιπόν από ένα αυτοκίνητο χωρίς εξάτμιση, χωρίς καυσαέρια. Όσον αφορά τη μόδα, τα ηλεκτρικά πατίνια ξεκίνησαν σαν μια οικολογική μόδα μετακίνησης. Δυστυχώς όμως έχουν μετατραπεί σε ένα πρόβλημα. Γιατί? Διότι αναπτύσσουν ταχύτητες μέχρι 30 χιλιόμετρα την ώρα και βρίσκονται παντού. Στα πεζοδρόμια, στους δρόμους και έχουν δημιουργήσει και προβλήματα και ατυχήματα με πεζούς. Παραδείγματος χάρη, ο Υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας προσπάθησε να εντάξει τα ηλεκτρικά πατίνια στον κώδικα δικής του κυκλοφορίας, κάτι που είδε και σήμερα το πρωί, για τη δικιά μας αρχή. Ωστόσο όμως, οι νομοθετικές ρυθμίσεις καθυστερούν. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι νόμοι της μόδας οδηγούν και σε ιδιαιτερότητες. Μάρκετινγκ. Νομίζουμε ότι είναι άμεση συνέπεια, καθώς είναι ένα νέο ελκυστικό και δημιουργεί μια νέα αγορά. Σε όλα αυτά όμως, είτε είναι ανάγκη, είτε είναι μόδα, είτε είναι marketing, το κίνητρο είναι ένα. Η βελτίωση του περιβάλλοντος. Τα πλεονεκτήματα, το κόστος συντήρησης. Για παράδειγμα, το Toyota Hybrid έχει βρεθεί ότι έχει λιγότερο ή παρόμοιο κόστος συντήρησης με το αντίστοιχο συμβατικό αυτοκίνητο στο Toyota. Και αυτό γιατί? Γιατί έχει λιγότερα μηχανικά μέρη. Ποιο είναι λοιπόν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι ότι λιγότερο κόστος συντήρησης ενός εταιρικού αυτοκινήτου και μεγαλύτερο χρόνο ζωής. Εξοικονόμηση καυσίμου. Η ολική χρήση αυτοκινήτων εντός εκτός πόλης μεταγγίζει την ανάγκη για καύσιμη ύλη. Πράσινη συνείδηση. Χρησιμοποιώντας σημαντικά λιγότερα καύσιμα από ένα συμβατικό αυτοκίνητο, εκπαιδεύονται λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου. Επαναφόρτιση. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα επαναφορτίζουν τις μπαταρίες τους όταν το αυτοκίνητο φρενάρει ή σταματήσει σε ένα φανάρι κερδίζοντας ενέργεια. Με ένα λοιπόν υβριδικό αυτοκίνητο κινούμαστε οικολογικά. Η ιδέα του υβριδικού αυτοκίνητου δεν είναι συνηθισμένη ακόμα στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή όμως θα τεθεί και θα οδηγούμε αυτοκίνητα τελικά προς το περιβάλλον. Από τη Νορβηγία, Ολλανδία και Σουηδία, που είναι ουσιαστικά οι πρωτοπόροι στην ηλεκτροκίνηση, η Ελλάδα φαίνεται ότι δεν έχει ακόμα προσαρμοστεί στη νέα εποχή. Αρκεί να σημειωθεί ότι βρίσκεται στην 21η θέση, αφήνοντας πίσω τη στην Πολωνία. Όλη αυτή η στροφή των κρατών και των γλωσσών αυτοκινητομηχανιών έγινε με το κινητρό τους, η βελτίωση του περιβάλλοντος. Αρκεί να σημειωθεί ότι η Volkswagen έχει ήδη ανακοινώσει ότι μέχρι το 2028 θα λασάρει 70 νέα μοντέλα. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτός ο πίνακας έχει βελτιωμένες και καλύτερες βαθμολογίες σε σχέση με τον περσινό. Και αυτό που οφείλεται. Οφείλεται στη βελτίωση υποδομών φόρτισης και στα περισσότερα μοντέλα που έχουν λασάρει αυτοκινητομηχανίες, δίνοντας περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές. Τα κίνητρα τότε για τη διάδοση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, όπως έχουν τεθεί από το Σύνδεσμο Εισαγωγή των Αντιπροσώπων Αυτοκινήτου και έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή σε
αναγνωρίζω τα αμοιβώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα και το ότι σε χιλίων καταποσούν εδώ τα πλάγια ηλεκτρικά αυτοκίνητα, προσάρτηση κατά 50% των εξόδων που επιτύχουν σε επιχειρήσεις από την κρίση των αναπληρωμένων χρημάτων, εξαίρεση από τη φορολογία παροχής σε λίθος με εσωτερικούς κλίσεις των αναπληρωμένων χρημάτων και κυκλοφοριακά κίνητρα, προνομιακή δωρεάν στάθμιση, υποχρέωση παροχής προνομιακών δωρεάν θέσεων στο πάρκι και τέλος ελεύθερη πρόσβαση στις υπολογιστές σε τους οδηγούς ηλεκτρικών αναπληρωμένων οχημάτων. Αντί σε βενζίνη και πετρέλαιο, λένε αρκετές προηγουμένες χώρες έτσι με τα κινήσεις τους. Και φαίνεται ότι η Ελλάδα σιγά σιγά προσπαθεί να προσαρμοστεί στη μετάβαση αυτή στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Θα έρθει η μέρα που θα αγοράσετε μόνο ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, γιατί απλώς μόνο αυτά θα παράγονται. Αναφέρει ο πρόεδρος του Σύνδεσμου Εμπόρων Εισαγωγή Αυτοκινήτων Ελλάδας. Σε μια δεκαετία δεν θα μπορείς να αγοράσεις την κίνητη μοτοσυκλέτα, αναφέρει ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Μοτοσυκλετιστών Ενώσεων. Οι τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας είναι οι εξής. Είναι η μπαταρία και οι πληθυκνοτήρες. Η μπαταρία αποτελείται από την άνοδο του κάθοδου, μεταξύ των οποίων υπάρχει μια μεμβράνη που ονομάζεται διαχωριστής. Ο διαχωριστής αποτρέπει την επαφή των δύο ηλεκτροδίων και συγχρόνως επιτρέπει τη μετακίνηση ιόντων από την κάθοδο στην άνοδο. Έχετε τρία λεπτά. Ο υπερπληκτοποιητής είναι μια αντίστοιχη διάταξη με την μπαταρία, ωστόσο όμως προορίζεται για μεγαλύτερες πρόσφυγες και μεγαλύτερες τιμές ισχύως. Και τεχνολογίας λοιπόν αποθήκευσης ενέργειας απαιτείται χαμηλό κόστος, μεγάλος χρόνος ζωής και υψηλή πυκνότητα ενέργειας για τη μετάβασή τους στα πράσινα μέσα μεταφοράς. Χρειάζονται λοιπόν επιτεύγματα, τα οποία είναι τα εξής. Υψηλής απόδοσης τεχνολογίων αύξησης υλικών, ηλεκτρόδια με δίγλυκη υψηλή απόδοση, με ασφάλεια σε χαμηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας και φυσικά υψηλή βιωσιμότητα. Η χημική αναπόθεση μέσω ακμών είναι η τεχνική την οποία χρησιμοποιούμε στο εργαστήριό μας, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Προϊόντα με εφαρμογή στη μικροηλεκτρονική, όπως είναι υπολογιστές και τα κινητά, αναμένεται να έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο σε σχέση με τις υπόλοιπες εφαρμογές. Και αυτή η αυξημένη ζήτηση των προϊόντων έχει επηρεάσει θετικά και την ανάπτυξη της χημικής αναπόθεσης. Η τεχνική χημικής αναπόθεσης μέσω ακμών βρίσκει εφαρμογές σχεδόν παντού. Από πολυμερικά υποστρώματα ή βιολογικά εμφυτεύματα ως προστασία σε μεταλλικές επιστρώσεις μέσα στις σακούλες ΜΑΚ, σε συστήματα φίλτρασης νερού και άλλα. Χρειάζεται να δώσουμε προσοχή ότι όταν κάτι καινούριο συμβαίνει αναφέρει καθηγήτρια του MIT σχετικά με αυτή την τεχνολογία. Το στοιχείο του κόστους είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ενεργειακές εφαρμογές. Το οποίο μπορεί να επηρεαστεί από τους οργανικούς ηλεκτρολίτες και το διαχωριστή. Ουσιαστικά καθιστούν την μπαταρία λιθίου υπερτιμημένη για απαιτήσεις υψηλής ισχύως. Αντίστοιχα, το κόστος του γλυκού και τη διαδικασία αναπόθεσης αυξάνει και έχει το μεγαλύτερο κόστος σε σχέση με το συνολικό κόστος της μπαταρίας. Επομένως, η μείωση κόστου σε αυξημένη απόδοση και κράταση χρόνου ζωής των προηγουμένων υλικών προστικοποιήσει την ανάπτυξη των τεχνολογιών ενέργειας. Το εγχείρημα λοιπόν μπορεί να γίνει πραγματικότητα, δηλαδή να έχουμε διατάξεις με υψηλή σταθερότητα, χαμηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας, αρκεί να υπάρχει μια συνεχή πληροφόρηση μεταξύ της βιομηχανικά ανταγωνίσιμης τεχνολογίας ανάπτυξης υλικών, του σχεδιασμού δομής, του σχεδιασμού υλικών και των ελέγχων και διαγνωστικών τεχνικών βασισμένων στις ιδιότητες των υλικών. Το δημιουργικό υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και της Delta Nano Engineering Solutions. Οι στόχοι του μνημονίου είναι η συνεργασία σε προγράμματα, η δημοσιοποίηση του πανεπιστημίου, η μεταφορά τεχνογνωσίας, ο σχεδιασμός, δημιουργία κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών και τέλος η διοργάνωση ανάπτυξη από κοινού στα σκληροκλήτων. Το δημιουργείο επίσης έγινε μια μερίδα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο μεταξύ εκπροσώπων της Ελλάδας με του Battery 2030 Plus, όπου καθορίστηκε ως εκπρόσωπος Ελλάδας κύκλου η Delta Nano Engineering Solutions. Το Battery 2030 Plus είναι μια πρωτοβουλία από ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και εταιρείες για να δώσουν ιδιωτικό ρόλο στην Ευρώπη όσον αφορά την επιστήμη και την τεχνολογία της μπαταρίας, αναπτύσσοντας μπαταρίες με υψηλή απόδοση. Επομένως, λοιπόν, η συνέχεια μεταξύ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και της Delta Nano Engineering Solutions για την ανάπτυξη μπαταριών του μέλλοντος είναι μια πρόκληση και για τα δύο μέρη.
με στόχο, με όραμα, με στόχο για την επίτευξη καινοτόμων και κλεισμάτων, με στρατηγική διαδικασία και μια αφοσίωση στο στόχο που αφορά την ανάπτυξη μπαταριών του μέλλοντος. Ευχαριστώ πολύ.